Καλημέρα σε όλους εργαζόμενοι στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη του περάματος και από αυτό το βήμα, από αυτό εδώ το χώρο σήμερα θέλουμε να χαιρετήσουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις σας την αγωνιστικότητά σας τον αγώνα για να υπερασπιστείτε το δικαίωμα στο αξιοπρεπές μεροκάματο τις ασφαλείς συνθήκες δουλειάς στα μέτρα ασφάλειας τα οποία μετά και από το χτεσινό ξανά ατύχημα επίγουν είναι άμεσα. Έπρεπε να γίνουν χτες. Σημεριζόμαστε την αγωνία όλων σας να μην θρυνήσουμε κανέναν άλλο εργάτη εδώ στη ζώνη, ούτε στη ζώνη αλλά ούτε και πουθενά άλλου. Σε αυτόν τον αγώνα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα είναι όπως πάντα στο πλευρό σας. Όπως κάνει πάντα και αυτό εδώ το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό έχουμε και το θάρρος να ερχόμαστε εδώ στη ζώνη, στο χώρο που δουλεύετε, να σας μιλάμε, να σας κοιτάμε στα μάτια. Έχετε αποκτήσει πλέον μεγάλη πείρα. Χορτάσατε από τις διάφορες υποσχέσεις. Δεν έχουν περάσει και πολλές μέρες που σας υποσχέθηκαν ότι θα εντατικοποιηθούν, για παράδειγμα, οι έλεγχοι ότι θα αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας, ότι θα γίνει υποχρεωτική η συλλογική σύμβαση που με τους δικούς σας αγώνες έχετε κατακτήσει. Πιέστηκαν από την οργή σας, από τη μαζικότητα του αγώνα και μετά τα μάζεψαν, άρχισαν τα ναι μεν αλλά, όπως κάνουν πάντα. Γνωρίζετε πλέον πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα δεν είναι τεχνικό, δεν είναι θέμα κάποιων, να το πούμε έτσι, λεπτομεριών που πρέπει να γίνουν, ούτε φυσικά ότι η κυβέρνηση, όπως λένε, είναι υπηρεσιακή τώρα και δεν έχει αρμοδιότητα τάχα να πάρει αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι τα μέτρα για να δουλεύετε με ασφάλεια, να γυρίζετε σόι και ασφαλή στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας, κοστίζουν για αυτούς. Όπως κοινικά δηλώνουν οι ίδιοι οι εργοδότες, εσείς άλλωστε το έχετε καταγγείλει το συνδικάτο σας μετά από παρέμβασή του και πάυση των επικίνδυνων εργα... εργασιών ότι η εργολάβος είπε δουλειά που θα μπορούσε να μου κοστίσει 100.000 ευρώ θέλετε να την κάνει να, να, κοστίσει 400. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπαίνουν στη ζυγαριά από τη μια οι ζωές των εργατών και από την άλλη τα κέρδη τους. Και όταν ανοίγει η δουλειά, όπως αυτό το διάστημα, ο κάθε εργολάβος προσπαθεί να βγάλει όσα περισσότερα μπορεί. Οι εργολάβοι πουλάνε στους εφοπλιστές τη γρηγοράδα, το γρήγορο, την ταχύτητα, για να πάρουν τη δουλειά. Και αυτό το κάνουν πάνω στις πλάτες σας, με κίνδυνο τη ζωές σας. Γιατί για να βγει το γρήγορο αποτέλεσμα για να φύγει το πλοίο, ο εργολάβος θα πιέζει για να βγει πιο γρήγορα η δουλειά, χωρίς μέτρα, γιατί φέρνει, λένε, καθυστέρηση, με πάρα πολλές ώρες δουλειάς, με εξαντλητικά ωράρια. Μήπως φταίει ότι ο κλάδος σας έχει τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα από άλλους κλάδους. Όχι. Δυστυχώς τα εργατικά ατυχήματα είναι καθημερινά σε όλους τους κλάδους είναι καθημερινά και στους λιμενεργάτες και στις οικοδομές και στους ντελιβεράδες και παντού. Αλλά μήπως και η γενική κατάσταση είναι διαφορετική στα άλλα ζητήματα. Η ίδια η ζωή βγάζει καθημερινά, αναδεικνύει καθημερινά με το χειρότερο τρόπο ότι όπως στη δουλειά σας κριτήριο για το αν θα παίρνονται μέτρα για την ασφάλεια είναι το κόστος αυτών, έτσι είναι και παντού στις υποδομές, στην πρόληψη, στην υγεία, σε όλα. Και πού οδηγούμαστε όταν είναι η πανδημία να, κλίνουν, να κλεινόμαστε όλοι στα σπίτια μας, γιατί τα νοσοκομεία λέει δεν έχουν κρεβάτια και γιατρούς. Να κεγόμαστε όταν είναι πυρκαγιές, να πνιγόμαστε από τις πλημμύρες, να πεθαίνουν συνάνθρωποι μας περιμένοντας ένα ασθενοφόρο να τους πάρει, να τους πάει στο νοσοκομείο μέχρι να φτάσουμε βέβαια στα πρόσφατα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα και στην τραγωδία των τεμπών που χάσαμε τόσα παιδιά με τη σύγκρουση των τρένων με ευθύνε των κυβερνήσεων και των υπεύθυνων όλων ή στο πρόσφατο ναυάγιο με τους μετανάστες ξεριζωμένους. Αναδεικνύεται καθημερινά ότι το σύνθημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Εμείς απαντάμε ξεκάθαρα. Εμείς είμαστε με τις ζωές των ανθρώπων. <κλη> Φίλοι και σύντροφοι, τώρα στον αγώνα σας για τη σύμβασή σας, σας λένε να κάνετε υπομονή να εκλεγεί η νέα κυβέρνηση την Κυριακή. Εμείς λέμε να μην έχετε καμιά αυταπάτη καμιά εμπιστοσύνη στη νέα κυβέρνηση της νέας δημοκρατίας που θα εκλεγεί έτσι κι αλλιώς σε λίγες μέρες. Χωρίς την πίεσή σας, τους αγώνες σας, δεν πρόκειται να σας χαρίσουν τίποτα. Εμπιστευτείτε το ΚΚΕ, αυτό να ενισχύσετε, αυτό να βγάλετε πιο δυνατό, να έχετε περισσότερους βουλευτές, αγωνιστές στο πλάι σας, στους αγώνες σας την επόμενη μέρα. Και από εδώ σας καλούμε να κάνετε την πείρα σας κριτήριο ψήφου. Να ενισχύσετε κι άλλο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να στείλετε ένα ηχηρό μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία που έχει το θράσος ο Μητσοτάκη να βγαίνει να λέει ότι έβαλε τάχα τάξη στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο πέραμα, ότι οι εργαζόμενοι είναι χαρούμενοι, ότι έχουν ψηλά μεροκάματα και άλλα τέτοια. Δεν είχε όμως το θάρρος να εμφανιστεί εδώ μπροστά σας όταν θρυνούσατε το συνάδελφό σας. Ο Μητσοτάκη και άλλα στελέχη της κυβέρνησης όπως ο Άδωνης μιλάνε και κάνουν φιέστες για την περιβόητη ανάπτυξη που έφεραν ότι στήριξαν λένε τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευής ότι έσωσαν τα ναυπηγεία. Ζήσαμε όμως ποια ανάπτυξη υποστηρίζουν. Την είδαμε και στα ναυπηγεία της Σύρου με τους εργαζόμενους να περιμένουν SMS για το αν θα πάνε για δουλειά με κουτσουρεμένα δικαιώματα. Την είδαμε στα ναυπηγεία της Ελευσίνας που έχουν μετατραπεί σε ειδική οικονομική ζώνη χωρίς να αναγνωρίζονται οι συλλογικέ συμβάσει εργασίας ούτε στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα κατοχυρωμένα από την εργατική νομοθεσία όπως τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα που ακόμα για τους εργαζόμενους οφείλονται χιλιάδες ευρώ χρωστούμενα που τα έχουν δουλέψει την είδαμε στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά που όλοι οι εργαζόμενοι απολύθηκαν εκεί και οι όποιες επαναπροσλήψεις γίνονται σε νέα βάση με την ομοιρία των δίμηνων συμβάσεων εργασίας με τους περισσότερους εργαζόμενους να μην βρίσκονται καν στο ναυπηγείο αλλά στο ναύσταθμο της Αλαμίνας. Την είδαμε και εδώ στο πέραμα μετρώντας τους νεκρούς τους ακατεμένου εργάτες. Αυτή την ανάπτυξη υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, τη βαμμένη στο αίμα των εργατών. Όπως όμως δήλωσε και ο Πρόεδρος του Σωματείου σας εδώ στον Πειραιά, δεν υπάρχει περίπτωση η ανάπτυξη που ευ ευαγγελίζονται να συνεχίζει να περνάει πάνω από τις ζωές μας. Με τους αγώνες σας, θα κατακτήσετε τα μέτρα ασφάλειας, την υποχρεωτική εφαρμογή της σύμβασης, όπως κατακτήσατε το μεροκάματο που δεν σας τα χάρισε καμιά κυβέρνηση. Εσείς οι ίδιοι το διασφαλίσατε με τους πολύμινους αγώνες, με το ταξικό συνδικάτο μπροστάρι και οργανωτή του αγώνα. Μήπως όμως, όπως σκέφτονται ίσως κάποιοι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι και μια επιλογή σε αυτές τις εκλογές εμφανίζεται τώρα δειλά, υποκριτικά και στις κινητοποιήσεις σας ότι δήθεν στηρίζει τους αγώνες σας. Εμείς πολύ απλά ρωτάμε γιατί όταν ήταν κυβέρνηση το 2017 δεν έκανε υποχρεωτική τη σύμβασή σας. Τι τον εμπόδιζε. Ξέρουμε όμως την απάντηση τον εμπόδιζαν οι δεσμεύσει του απέναντι στην εργοδοσία, στους εφοπλιστές, γιατί τα συμφέροντά τους υποστηρίζει. Θα ξεχάσουμε τις δηλώσεις τελεχών του στα εγγένεια της μεγάλης δεξαμενής που έφερε η Κόσκο, ο Κουρουμπλής και ο Πιτσόρλας ήταν τότε που δήλωναν ότι θα ισοπεδώσουμε όποιον σταθεί εμπόδιο σε αυτή την ανάπτυξη στο λιμάνι ή μήπω θα ξεχάσουμε ότι αυτό έδωσε τα ναυπηγεία τη Σύρου στην Όνεκ και έφερε το μοντέλο Σύρου στα ναυπηγεία. Αυτό δεν ήταν που άνοιξε το δρόμο για να γίνει το ίδιο στα ναυπηγεία Ελευσίνας και μάλιστα διαγωνίζεται με τη Νέα Δημοκρατία για ποιο έχει την πιο μεγάλη συμβολή σε αυτό. Δίκαια χαρακτηρίστηκε από τους εργαζόμενους ο πρώτος δίλερ της Αμερικάνικης Όνεξ στην Ελλάδα. Μήπως όμως σαν αντιπολίτευση και όλη αυτή την προηγούμενη τετραετία στηρίζε πραγματικά τα συμφέροντα των εργατών. Πάλι σας λέμε όχι. Ποτέ δεν έκανε αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Αντίθετα τη στήριξε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, σε όλα τα κομβικά νομοσχέδια, το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε όπως έκανε και με το νομοσχέδιο για τα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Κανένας λοιπόν λέμε να μην τσιπήσει σε αυτά τα ψεύτικα διλήμματα και του ΣΥΡΙΖΑ ούτε και στο φόβο που προσπαθεί να καλλιεργήσει για να ψαρέψει κάποιους ψήφους αυτά που λέει δηλαδή περί παντοδυναμίας του Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας που τα χαθάνε ανεξέλεγκτος και θα κάνει ό,τι θέλει. Καμιά παντοδυναμία δεν υπάρχει όταν ο λαός και οι εργαζόμενοι αποφασίζουν να διεκδικήσουν το δίκιο τους και εσείς το αποδείξατε με τον αγώνα σας. Μήπως όμως ίσως σκέφτονται κάποιοι το Πασόκ θα μπορούσε να αποτελέσει και σε αυτές τις επιλογές, εκλογές μια επιλογή για έναν εργάτη. Πλέον υπάρχει και για αυτό το κόμμα πείρα δεκαετιών. Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι και το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση από τη μεριά των εργατικών συμφερόντων. Ούτε και ως κυβέρνηση όταν ήταν, ούτε και ως αντιπολίτευση. Το απόδειξε η κυβερνητική του πορεία όταν ψήφιζε τα μνημόνια το ένα μετά το άλλο, όταν έφερνε νέα αντιλαϊκά μέτρα, όταν συγκυβέρνησε δύο φορές τελευταία με τη Νέα Δημοκρατία, όπως και στις 21 του Μάη έδειχνε πάλι τέτοια διαθεσιμότητα αν χρειαζόταν. Και ποιος μπορεί να πιστέψει το αντίθετο για ένα κόμμα με μια τέτοια ιστορία. Υπάρχουν και τα άλλα βέβαια, τα λεγόμενα μικρά κόμματα, που εμφανίζονται με πολύ θόρυβο, ιδιαίτερα τελευταία αλλά και παλιότερα, όπως είναι η πλεύση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και συνήθως πάλι αυτά τα κόμματα όπως με θόρυβο εμφανίζονται για μια στιγμή έτσι εξαφανίζονται αθόρυβα όταν έχουν ολοκληρώσει την αποστολή τους όπως έγινε στο παρελθόν με θυμάστε με το Λάος, με το Ποτάμι, τη Δημάρ, του Σανέλ του Καμένου ή τώρα το Μέρα 25 και πάει λέγοντα. έπαιξαν το ρόλο τους και στη συνέχεια αποσύρθηκαν τους απόσυραν με τους περισσότερους βουλευτές από αυτούς που είχαν να μεταπηδάνε στα κόμματα πάλι της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, δεξιά και αριστερά. Κάποια από αυτά, τάχα, λένε, υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού και των εργαζομένων. Όμως, ούτε μια φορά δεν έχουμε δει κανέναν από τους υποψηφίους του και εδώ στη ζώνη, στους αγώνες σας, στις κινητοποιήσεις σας, ευρύτερα σε άλλες κινητοποιήσεις. Υπάρχουν φυσικά και τα διάφορα φασιστικά μορφώματα που κατεβαίνουν και σε εκλογές και διεκδικούν την ψήφο σας. Έχετε μεγάλη πείρα και εδώ στο πέραμα, στον Πειραιά, σε όλη την Αττική για τη δράση τέτοιων φασιστικών μορφωμάτων. Ήταν η Χρυσή Αυγή εδώ στη ζώνη που ήθελε χαμηλά μεροκάματα για να υπερασπίσει συμφέροντα των ευοπλιστών που έλεγε ότι πρέπει να τελειώνουμε με το Σωματείο, με το κουκούέ και έφτασε στο σημείο να προχωρήσει στη δολοφονική επίθεση εναντίον μελών, στελεχών του ΚΚΕ και του Σωματείου και του Προέδρου σας, του Συνδικάτου, του Σωτήρη, του Πολυκόγιανη. Η απάντηση των εργατών, του λαού, σε τέτοια μορφώματα πρέπει να είναι μόνο μία να τους απομονώνει από κάθε χώρο δουλειάς, από κάθε γειτονιά, όπως κάνατε κι εσείς με τη δράση σας εδώ στη ζώνη. Εμπιστευτείτε λοιπόν το ΚΚΕ, το κόμμα που ξέρετε πού θα το βρείτε την επόμενη μέρα. Θα είναι εδώ, στους αγώνες σας, στην υπεράσπιση του δίκιου σας, τη ζωή σας, των δικαιωμάτων σας. Οι υποψήφοι του ΚΚΕ είναι βγαλμένοι μέσα από την εργατική τάξη. Είναι κομμάτι δικό σας. Ο πρόεδρος του Σωματείου, ο Σωτήρης ο Πουλικό ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, ο Μάρκος ο Μπεκρής, δεν χρειάζονται ιδιαίτερη παρουσίαση, ιδιαίτερες συστάσεις. Τους γνωρίζετε καλά γιατί δουλέψατε μαζί τους εδώ στη ζώνη, αλλά κυρίως τους γνωρίζετε, γιατί όχι μόνο δεν έλειψαν από κανέναν αγώνα δικό σας, από κανένα αγώνα όλων των εργαζομένων, αντίθετα πρωτοστάτησαν στο να οργανωθούν και να δυναμώσουν οι αγώνες αυτοί. Με ανιδιοτέλεια και εντιμότητα στέκονται δίπλα σας, δίπλα σε κάθε πρόβλημα των εργαζομένων και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν. Όμως ποτέ δεν θα σας κοροϊδέψουν, δεν θα κρύψουν τα λόγια τους, δεν θα τα μασίσουν, δεν θα σταματήσουν να αποκαλύπτουν τις μεγάλες αλήθειες. Την αλήθεια θα την αποκαλύπτουν όσο πικρή κι αν είναι αυτή κάθε φορά. Και κυρίως θα παλεύουν μπροστάριδες για να αλλάξει η κατάσταση, να αλλάξουν οι συσχετισμοί, να κερδίσουμε κατακτήσεις. Και η αλήθεια, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, είναι πως η επόμενη μέρα δεν θα είναι μια από τα ίδια. Την επόμενη μέρα θα κλιμακωθεί η επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους και το λαό μας. Όσο κι αν προσπαθούν να το κρύψουν τώρα προεκλογικά, όσο κι αν στην προεκλογική περίοδο αποφεύγουν τη συζήτηση όπως ο διάολος στο Λιβάνι. Υπάρχουν κάποιες μαρτυριάρικες εκθέσεις που μόνο το κουκουέ τις φέρνει στο φως της δημοσιότητας. Όπως η εαρινή έκθεση της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν οι συμβάσεις όπως αυτή του περιβόητου Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκαλύπτουν τα ψέματα αλλά και τις δεσμεύσεις τους και τις συμφωνίες που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι άλλοι. Γι' αυτό λέμε πως αυτό που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές είναι το αν θα είναι πιο ισχυρό το ΚΚΕ. Αν θα υπάρχουν περισσότεροι εκπρόσωποι του μέσα στη Βουλή που θα αποκαλύπτουν αυτά τα μέτρα, που θα χαλάνε τη σούπα τη συνένεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και της Βολικής για το σύστημα δίθεν αντιπολίτευσης από το Πασόκ και από το ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα συμπληρώματά τους. Κρίνεται αν ο αριθμός των αγωνιστών βουλευτών του ΚΚΕ που θα έχει στο πλάι του ο Λαός, θα είναι μεγαλύτερος αν θα υπάρχουν κομμουνιστές βουλευτές και στη Β' Πειραιά βεβαίως η Διαμάντο Ημανολάκου και στην Α' Πειραιά όπως έγινε στις εκλογές του Μάη μετά από χρόνια αν στην τελική θα έχει δηλαδή καλύτερες θέσεις η πραγματική ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Γιατί στις εκλογές τις 25 του Ιούνιου σε τρεις-τέσσερις μέρες από τώρα η δύναμη του λαού για να αντιμετωπίσει την αντιλαϊκή κυβέρνηση θα μετρηθεί στις ψήφους και στο ποσοστό του ΚΚΕ. Μόνο με το κουκουέ μπορούμε να δημιουργήσουμε ρογμές σε αυτόν τον αρνητικό πολιτικό συσχετισμό. Γιατί το κουκουέ δεν έχει καμιά δέσμευση με αυτό το βάρβαρο σύστημα. Γιατί στο δίλημα οι ζωές μας ή τα κέρδη τους επιλέγουμε τις ζωές μας. Παλεύοντας ενάντια στα μικρά και μεγάλα τέμπη που ζει κάθε μέρα ο λαός. Γιατί το κουκουέ έχει πρόταση εξουσίας εργατικής λαϊκής εξουσίας διακυβέρνησης με το λαό τους εργάτες στο τιμόνι της εξουσίας πρωταγωνιστές, πραγματικούς ιδιοκτήτες του πλούτου που παράγουν γιατί στη σημερινή βαρβαρότητα υπάρχει διέξοδος για τα συμφέροντα του λαού με τη σύγκρουση, στη σύγκρουση βρίσκεται αυτή η διέξοδος στην ανατροπή τελικά αυτού του σάπιου συστήματος όπως αποδεικνύεται και εσείς με το δικό σου αγώνα, μόνο ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής με κουκουέ πολύ πιο δυνατό. Καλούμε λοιπόν όλους όσους ψήφισαν το κουκουέ στις 21 του Μάη να το ξανακάνουν τώρα πιο αποφασιστικά, να το δυναμώσουν, να πάνε να ψηφίσουν, να γίνει πιο ισχυρό ακόμα περισσότερο. Όσοι το σκέφτηκαν αλλά δίστασαν, ταλαντεύτηκαν ή την τελευταία στιγμή δεν πήγαν, α κάνουν τώρα το βήμα, να τολμήσουν τώρα στις 25 του Ιούνιου να γεμίσουμε με πάρα πολλά καινούρια και παλιότερα κόκκινα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, να κάνουμε το κουκουέ ακόμα πιο δυνατό, για να είναι δυνατός ο ίδιος ο λαός απέναντι σε οποιαδήποτε επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση για να δυναμώσει η προοπτική των καλύτερων ημερών που θέλουμε να ζήσουμε και εμείς, που θέλουμε να ζήσουν και τα παιδιά μας, οι οικογένειές μας. Καλό μεροκάματο να έχετε, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους, αγωνιστικά, μπροστά, με το κουκουέ δίπλα σας, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, όχι μόνο στις εκλογές, αλλά όλο το χρόνο, όλα τα χρόνια. Γεια σας.